παιδιά υποδέχεται στο ξεκίνημα της νέας θεατρικής σεζόν το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων με την παράσταση «Το δίλημα του αυτοκράτορα» που πραγματεύεται τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Το έργο της παιδικής σκηνής αποτελεί μια διασκευή του κλασικού παραμυθιού του Hans Christian Andersen «Ο αυτοκράτορας και το αηδόνι» από τον Φώτη Δούσο και Αλέξανδρο Ράπτη, με τον τελευταίο να έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Ήδη 70 σχολεία έχει προγραμματιστεί να παρακολουθήσουν την παράσταση στο Καμπέριο Θέατρο από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου, ενώ υπάρχει δυνατότητα να προγραμματιστούν και άλλες παραστάσεις. Η επίσημη πρεμιέρα, που θα είναι ανοιχτή προς το κοινό, θα δοθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Το ΔΠΘΕ παρουσιάζει για την παιδική σκηνή για το 2023 το δίλημα του αυτοκράτορα. Είναι μια ιστορία βασισμένη στο παραμύθι του Άντερσεν, το οποίο είναι μια σύγχρονη μορφή από τον αυτοκράτορα και το αηδόνι, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ράπτη. Είναι μεγάλη μας χαρά κάθε φορά που υποδεχόμαστε στο ΔΠΘΕ τα παιδιά και σίγουρα είναι η πιο χαρούμενη παράσταση που φιλοξενούμε. Ήδη πάνω από 70 σχολεία έχουν κλείσει να δούνε την παράσταση αυτή. Υπάρχουν διαθέσιμες ακόμα κάποιες παραστάσεις να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας προκειμένου να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν. Ιδιαίτερη χαρά βέβαια και για την συγκεκριμένη παράσταση με εκλεκτούς συνεργάτες και καλλιτέχνες για αυτή την παράσταση που λέγεται «Το δίλημα του αυτοκράτορα». Όπως έχουμε δείξει και από την περσινή μας χρονιά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η παιδική σκηνή για ένα ΔΠΘΕ, για ένα θέατρο, γιατί με αυτόν τον τρόπο, επειδή απευθυνόμαστε σε παιδιά και τα παιδιά είναι όχι μόνο οι πιο έξυπνοι θεατές, γιατί πολύ εύκολα δεν παραμυθιάζουν τα παιδιά, είσαι το αντίθετο, οπότε αυτό σημαίνει ότι ανεβάζουμε και εμείς τον καλλιτεχνικό μας πύχη. Η παράσταση, το Δήμο του Αυτοκράτορα, στη σκηνοθεσία του Αλέξη Ράπτη, το οποίο θα σας τα πει περισσότερο και ο ίδιος και οι ηθοποιοί της παράστασης. Το μόνο που έχω να πω εγώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, πάρα πολύ διαδραστική. Το παιδί πλέον έχει ενεργό ρόλο στο θεατρικό γεγονός και ξεφεύγει από αυτό που λέμε έναν παθητικό δέκτη. Το παραμύθι του Άντερσεν εξετάζει τη σχέση ενός μηχανικού και ενός πραγματικού αηδονιού με έναν άνθρωπο. Το δίλημα του αυτοκράτορα διατηρεί τις βασικές δομές του μύθου και εστιάζει στη σύγκρουση που φέρνει η χρήση της νέας τεχνολογίας απέναντι στη φυσικότητα του μέχρι πρότινους τρόπου ζωής των ανθρώπων, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο σκηνοθέτης. Αυτή η παράσταση, το δίλημα του αυτοκράτορα, είναι βασισμένη στο παραμύθι του Hans Christian Andersen, το αηδόνι και αυτοκράτορας. Το κείμενο το έχω γράψει εγώ με το Φώτη το Δούσο και έχουμε εστιάσει, έχουμε κρατήσει τη βασική δομή του παραμυθιού, του κλασικού παραμυθιού, απλά εμείς έχουμε εστιάσει στη σχέση που έχει ο άνθρωπος, που αυτό λέει και το κείμενο στην ουσία, στη σχέση που έχει ο άνθρωπος με την, ας πούμε, την τεχνολογία, το ίντερνετ και έναν κανονικό άνθρωπο, δηλαδή ποιο είναι στη σημερινή εποχή που το ίντερνετ κυριαρχεί και η τεχνολογία, είναι σημαντικό, ας πούμε, να ασχολούμαστε με αυτό, τα παιδιά να περνάνε χρόνο και πώς το διαχειρίζονται, ας πούμε, σε σχέση με την αληθινή ζωή, την πραγματική του ζωή, δηλαδή. Πόσο σημαντικό είναι ένας αληθινός φίλος και πόσο σημαντικό είναι ας πούμε, η στήριξη που μας δίνει η τεχνολογία σε σχέση με τις γνώσεις που μπορεί να μας παρέχει, τις πληροφορίες κτλ. Η παράσταση γενικότερα είναι βασισμένη σε έντονη σωματική έκφραση. Αυτό που δουλεύω καιρό, τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το θέατρο, έχουμε φτιάξει ένα στυλ που λέγεται κινήμο, υποκριτικό, το οποίο βασίζεται πάρα πολύ στο σώμα και στην ενέργεια και στο ρυθμό. Αυτό έχουμε δουλέψει με τους τοπιούς. Έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα που θέλουμε και φυσικά η παράσταση έχει πάρα πολύ ενέργεια, ρυθμό, χιούμορ και τα παιδιά θα διασκεδάσουν σίγουρα, θα περάσουν πάρα πολύ καλά και φυσικά θα τους βοηθήσουμε να προβληματιστούν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Τριανταφυλιά Πάντου, Μαρία Παπαγιαννάκη και Κώστας Χατζηγεωργίου. Οι χορογραφίες είναι της Λάουρας Τσιάτη, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Γιώτας Ορφανίδου, η πρωτότυπη μουσική του Hippo Theater Group και οι φωτισμοί του Απόστολου Κουτσιανακούλη. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την παράσταση, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου ως παιδί να παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι έχω επηρεαστεί πολύ από θέατρο που έχω παρακολουθήσει ως παιδί. Και είμαι πολύ περήφανη για αυτή τη δουλειά, γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά και να τους επηρεάσουμε με ένα θετικό τρόπο μέσω αυτού του έργου, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο, κλασικό παραμύθι, και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία προσέγγιση μέσα αυτής της παράστασης, και έχει και πάρα πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραία μουσική. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο όντως θα μιλήσει στο σήμερα, στα παιδιά, και μπορεί να συνδυάσει κάπως το παραδοσιακό στοιχείο, ας πούμε, ενός παραμυθιού με το σύγχρονο. Θα φανεί και αυτό μέσα στην παράσταση ούτως ή άλλως. Και το κομμάτι το διαδραστικό που επισήμαναν και οι προηγούμενοι συντελεστές που μιλήσανε είναι και για μένα αρκετά σημαντικό. Προχωράει την παράσταση σε ένα άλλο επίπεδο πλέον, με τους θεατές, τα παιδιά δηλαδή, να είναι μέτοχοι και συμμέτοχοι. Θεωρούμε ότι θα περάσουν σίγουρα καλά. Μιλάμε όντως για τραγούδι και αυξημένο ρυθμό, οπότε σίγουρα είναι μια επιτυχία από αυτή την άποψη. Ευχαριστούμε πολύ, οπότε, για αυτή την εμπιστοσύνη. Τώρα έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με τους Hippo, εγώ έχω ξανασυνεργαστεί και γι' αυτό το προτίμησα πάλι σε μια άλλη πόλη που είναι πολύ όμορφα εδώ. Και τώρα, αν πούμε για την παράσταση, δεν θα προσθέσω κάτι καινούριο. Για μένα το σημαντικότερο, όπως είπε και η Μαρία και η Τριανταφυλιά, είναι το διαδραστικό κομμάτι με τα παιδιά, και εκεί προσπαθούμε να επενδύουμε σαν καλλιτέχνες, όχι σε μια στήρα σχέση σκηνής και πλατείας, αλλά να δούμε και πώς αυτό κατεβαίνει κάτω στα παιδιά και επικοινωνείται την ώρα της παράστασης μέσα στο φαν, στην ψυχαγωγία και στη διασκέδαση, παράλληλα πώς μαθαίνουμε μέσα από το παιχνίδι.